έδωσα εξετάσεις στο Μιλάρ τότε για να γίνω ένας από τους πρώτους Έλληνες κριτές, που έγινα εγώ, ο Γεωργίου, ο Λάπας και ο Φουτρής. Δεν ξέρω πότε ήτανε, τότε που δεν έρωτα σπιά μου τα λουκάρικα. Λοιπόν, τους είπα ότι κύριοι, γιατί με ρώτησε σε έγγραφο διαγωνισμό που κάναμε, γραπτό διαγωνισμό, ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του κυνηγητικού σκύλου. Και εγώ απάντησα το μυαλό. Και αυτός μου μηδένισε αυτό το οποίο έγραψα και μου λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του κυνηγητικού σκύλου είναι το πάθος. Με το δικό του το μυαλό είχε δίκιο. Με το δικό μου το μυαλό έχω εγώ δίκιο. Γιατί? Γιατί το υπερβολικό πάθος κάνει ζημιά. Οδηγεί στην αναποτελεσματικότητα. Από το πολύ μυαλό, από την πολύ μεγάλη ευφυΐα, ποτέ δεν βλάπτεται ο σκύλος. Ποτέ δεν βλάπτεται το αποτέλεσμα. Το πολύ μυαλό πάντοτε βελτιώνει το αποτέλεσμα. Τι θέλουμε στο κυνηγητικό σκύλο? Λελογισμένο κυνηγητικό πάθος. Λελογισμένο. Να πει ότι αυτή τη στιγμή έχω 35 βαθμούς και πρέπει η ταχύτητά μου να είναι τη συγκεκριμένη ώστε να φέρω σε πέρα στο έργο. Δεν μπορεί να έχω εγώ πάθος να πάω στο Βόρειο Πόλο και επειδή έχω το πάθος να πάω στο Βόρειο Πόλο να αρχίσω να πάω τρέχοντας στο Βόρειο Πόλο, γιατί δεν θα φτάσω ποτέ. Θα πρέπει να καθίσω, να κάνω τις προμηθειές μου, να κάνω το σχεδιασμό μου, τι χρειάζεται να το υπολογίσω κατάλληλα και να μπορέσω να το πραγματοποιήσω αυτό το πράγμα. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί τρόποι σκέψης.